Καλησπέρα σας, είμαστε εδώ κοντά σας, έστω και καθυστερημένα σήμερα, Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, καλό μήνα κιόλας, πρώτη μας εκπομπή για τον μήνα Οκτώβριο. Ο πρώτος σκόρερ εδώ όπως πάντα κάθε βράδυ Δευτέρας με τον Ανδρέα Λεκάκη στα μικρόφωνα του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού του NSTV. Ελπίζω να είστε όλοι καλά σε ένα ξεκίνημα εβδομάδας όπου έχουμε να πούμε πολλά τόσο ποδοσφαιρικά όσο και μπασκετικά γιατί πλέον έχουμε μπει σε full δράση και στο ποδοσφαιρικό φυσικά αλλά σιγά σιγά και στο μπάσκετ και σε επίπεδο εγχώριων διοργανώσεων αλλά και σε ευρωπαϊκών. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε και τη διοργάνωση του Super Cup το προηγούμενο Παρασκευό Σάββατο στη Ρόδο, αλλά έχουμε και την Ευρωλίγκα που ξεκινάει αυτή την εβδομάδα που διανύουμε. Πάμε πολύ γρήγορα να ξεκινήσουμε αυτά που έχουμε να πούμε. Θα ξεκινήσουμε από το ποδόσφαιρο και θα ξεκινήσουμε από τα δικά μας, από τα του ελληνικού πρωταθλήματος. Καθώς είχαμε το Σαββατοκύριακο μας πέρασε την 7η στροφή της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος της Super League, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, γιατί αυτή την ώρα διεξάγεται ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στο Ηράκλειο, ανάμεσα στον Όφη και την ΑΕΚ των αρκετών απουσιών σε αυτό το μάτς. Και μάλιστα ο Όφη προηγείται ήδη από το 5ο λεπτό με 1-0 της Ένωσης. Το μάτς βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 72ο λεπτό στο στάδιο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης. Να δούμε εάν μέχρι το τέλος η ομάδα της Κρήτης θα κρατήσει αυτό το υπέρ της σκορ ή αν η ΑΕΚ θα βρει τον τρόπο να σώσει την κατάσταση στο Ηράκλειο και να φύγει με βαθμό ή βαθμούς αν κάνει την ανατροπή, θα δούμε. Νωρίτερα είχαμε και ένα ακόμη παιχνίδι στο Περιστέρι, ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης, χωρίς γκολ αυτό το μάτς, μια λευκή ισοπαλία ανάμεσα στις δύο ομάδες, παρά το γεγονός πως ο Αστέρας έπαιζε για αρκετή ώρα με παίχτη παραπάνω, αποβλήθηκε ο Κούντε για τον ατρόμητο στο 56, δεν μπόρεσε η ομάδα της Αρκαδίας να εκμεταλλευτεί αυτό το αρνητικό πλεονέκτημα. Και πάμε τώρα και στα υπόλοιπα παιχνίδια να δούμε λίγο τι έγινε. Πριν πάμε στο πολύ μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, να πούμε πως η Λαμία πήρε μια πολύ σημαντική νίκη με τον Καρλίτος, τον πιο κομβικό παίκτη της θα λέγαμε, με 1-0 κόντρα στον Πανετολικό, ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά την σεζόν. Το Βόλος Πανσεραϊκός ήταν γνωστό ότι δεν θα διεξαγόταν αυτή την αγωνιστική αυτός από τον Κυριακό λόγω των πολλών προβλημάτων που έχει φέρει κακοκαιρία και πλημμύρες στην πόλη του Βόλου. Ο Άρης δεν μπόρεσε να νικήσει σε μία ακόμη αγωνιστική, έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά, παρά το γεγονός ότι σκόραρε σχετικά νωρίς στο 23 με τον Μωρόν, που είναι και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας Θεσσαλονίκης. Η ομάδα του Αναστασίου κατάφερε με τον Οζέγκοβιτς να ισοφαρίσει το 75 και να φύγει με βαθμό από το Κλειάνθης Βικελίδης. Και φυσικά είχαμε τη δοκιμασία του Ολυμπιακού στα Γιάννενα, στους Ζωσιμάδες, σε μια παραδοσιακά δύσκολη έδρα. Όμως η ομάδα του Ντιέγκο Μαρτίνεθ δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα στο να πάρει μια ακόμη νίκη στο πρωτάθλημα και να συνεχίσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Πέρασε με 0-3 από τα Γιάννενα και μάλιστα ήταν και μια νίκη που, όπως είπα, ήρθε εύκολα γιατί ο Ολυμπιακός βρήκε και νωρίς τα γκολ αυτά. Δύο γκολ με το Ποντένσε στο 17 και στο 23. Ήταν ο παίχτης κλειδί για τον Ολυμπιακό, ο Ντάνιελ Ποντένσε, σε αυτό το παιχνίδι. Ποντένσε που δείχνει ότι αρχίζει και προσαρμόζεται ξανά στην παλιά του ομάδα και έχει όντως ήδη προσαρμοστεί αρκετά καλά στον Ολυμπιακό. Και το κερασάκι στην τούρτα το έβαλε ο Ροντινέη στο 91 για έναν Ολυμπιακό ο οποίος, είπαμε, βρήκε νωρίς τα γκολ, τα δύο πρώτα, εδραίωσε την κυριαρχία του, δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα από τον Πας Γιάννενα. Ο Πασχαλάκης δεν ένιωσε ιδιαίτερη πίεση κάτω από την εστία από τους επιθετικούς της ομάδας των Ιωαννίνων. Και η αλήθεια είναι ότι από το 23 και μετά το παιχνίδι έριξε ρυθμούς, ο Ολυμπιακός ο ίδιος έριξε ρυθμούς με το μυαλό κιόλας και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι που έρχεται την Πέμπτη και έρχονται πολύ σημαντικά ευρωπαϊκά παιχνίδια την Πέμπτη και για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, δηλαδή και για τον Παναθηναϊκό και για την ΑΕΚ και για τον ΠΑΟΚ, στα οποία θα αναφερθούμε σε πολύ λίγο. Ο Ολυμπιακός λοιπόν τόσβησε το παιχνίδι, μπορούμε να το πούμε έτσι, από το 23 και μετά.
Είχε ευκαιρίες να πετύχει άλλο ένα γκολ. Τελικά εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία στο πρώτο λεπτό καθυστέρηση με τον Ροντινέι, ο οποίος κάνει φοβερά παιχνίδια. Σε συνέχεια, με το δεύτερο μισό της περσινής χρονιάς, ήταν μια χειμερινή μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, όπου μας είχε δείξει και από πέρσι πόσο πολύ επιδραστικός μπορεί να είναι ως δεξιός μπακ του Ολυμπιακού. Αυτή τη στιγμή, κατά γενική ομολογία, είναι ο καλύτερος δεξιός μπακ του πρωταθλήματος. Και χθες πέτυχε και το πρώτο του γκολ με τον Ολυμπιακό. Έναν Ολυμπιακό ο οποίος συνεχίζει ακάθεκτος στην κορυφή. Έχει πλέον 19 βαθμούς και όχι απλά συνεχίζει στην κορυφή, αλλά αυξάνει και την διαφορά από τους διώκτες του, έστω και αν ακόμη είναι πάρα πολύ νωρίς φυσικά. Βρισκόμαστε ουσιαστικά στα μισά του πρώτου γύρου μόλις, αλλά σίγουρα ευνόησε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, τον Ολυμπιακό το αποτέλεσμα του ντέρμπι της Λεωφόρου, αυτό το 2-2 ανάμεσα στον Παθναϊκό και στον ΠΑΟΚ. Ένα αποτέλεσμα που μπορούμε να πούμε πως άφησε και τους δύο δυσαρεστημένους. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από εκεί. Παίχτηκε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο στο γήπεδο της Λεωφόρου ανάμεσα στις δύο αυτές ομάδες στο μάτς αυτό. Και είναι γεγονός πως το επίπεδο και η ποιότητα έχει ανέβει στην Super League τη φετινή χρονιά, γιατί είχε ανέβει το επίπεδο και η ποιότητα των ομάδων, ιδιαίτερα των μεγάλων ομάδων, των τεσσάρων μεγάλων ομάδων, το top 4 που έχουμε συνηθίσει να λέμε. Ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων, αυτό στο γήπεδο της Λεωφόρου. Ένα μάτς το οποίο ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος, πολύ καλύτερος σε σχέση με το πιο πρόσφατο ντέρμπι που έπαιξε πάλι σε αυτό το γήπεδο κόντρα στην ΑΕΚ, το οποίο το έχασε με 1-2 πριν μια εβδομάδα ακριβώς, την περασμένη Δευτέρα. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ που άντεξε στην αρχή την πίεση του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός ο οποίος είχε δοκάρει με τον Τζούρισιτς, πάρα πολύ καλός παίκτης παρεμπιπτόντος, το έχουμε ξαναπεί και από αυτή εδώ την εκπομπή. Ο ΠΑΟΚ άντεξε, απορρόφησε την αρχή πίεση του Παναθηναϊκού και βρήκε τον γκολ με τον Μπράντον Τόμας στο 19 για να ανοίξει το σκορ στην Λεωφόρο. Ο Παναθηναϊκός όμως δεν το έβαλε κάτω, βρήκε τον γκολ της σοφάρισης στο 1-1 στο 32 με τον Σεμπάστιαν Παλάσιος, με τη βοήθεια και του δεξιού δοκαριού του Κοτάρσκι σκόραρε ο Παλάσιος. Με το 1-1 πήγαν δύο ομάδες στα αποδυτήρια και το παιχνίδι μέχρι το φινάλε μας κράτησε σε αγωνία και είχε και συγκλονιστική εξέλιξη, γιατί ο ΠΑΟΚ μπήκε μπροστά στο σκορ ξανά με τον Άντρια Ζίβκοβιτς, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ για τον δικέφαλο του Βορρά τη φετινή χρονιά. Πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις και μάλιστα ήταν στο γήπεδο Λεωφόρου και ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Σερβίας για να δει όχι μόνο τον Ζίβκοβιτς, που έτσι κι αλλιώς είναι μέλος και βασικό κιόλας της εθνικής Σερβίας, αλλά και τον Τζούρισιτς και Μλαντένοβιτς του Παναθηναϊκού, επίσης δύο πάρα πολύ καλοί παίχτες. Ο Ζίβκοβιτς όχι μόνο είναι πολύ επιδραστικός για τον ΠΑΟΚ φέτος, όχι μόνο είναι ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, έχει ήδη 4 γκολ ο Σέρβος Εκστρέμ, αλλά βάζει και πολύ όμορφα γκολ, δείγμα της ποιότητάς του. Ξέραμε ότι έχει τρομερή ποιότητα σαν ποδοσφαιριστής και από το προηγούμενο διάστημα που αγωνιζόταν στη χώρα μας με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Όμως ειδικά φέτος έχει κάνει εκρηκτική εκκίνηση, έχει κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα και δικαίως κέρδισε και την ανανέωση του συμβολαίου του με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να κρατήσει το διπλό. Θα ήταν ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα για την ομάδα του Λουτσέσκου, γιατί ο Παναθηναϊκός, που είπαμε πως ήταν πολύ καλύτερος σε σχέση με το πρόσφατο ντέρμπι με την ΑΕΚ, πίεσε μέχρι το τέλος, συνέχιζε να δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά από τα καρέ του Κοτάρσκι και μπροστά από την άμυνα του ΠΑΟΚ και στο τέλος δικαιώθηκε για αυτή του την πίεση, για αυτή του την επιμονή και υπομονή, καθώς σκόραρε ουσιαστικά στην τελευταία φάση του ντέρμπι, στο 96ο λεπτό, στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Γερεμέγεφ, τον Φορ, ο οποίος ουσιαστικά σε αυτά τα τελευταία λεπτά αντικατέστησε τον Ιωαννίδη, που έτσι κι αλλιώς κάνει εξαιρετικό ξεκίνημα με τον Παναθηναϊκό την φετινή χρονιά ο Ιωαννίδης, αλλά ο Γερεμέγεφ, για τον οποίο είχε γίνει αρκετή κουβέντα όταν γενικότερα οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είχαν στο μάτι του κυκλώνα, να το πούμε έτσι, τον σπόραρ για τις ευκαιρίες που έχανε ο Σλοβένος Φορ. Έλεγαν ότι πρέπει να δοθούν ευκαιρίες στον Γερεμέγεφ, που λογίζεται ως
ο τρίτος φόρος στην ιεραρχία για το τριφύλι. Να λοιπόν που σε αυτή την περίπτωση ο Γιωβάνοβιτς που έδωσε την ευκαιρία στον Γερεμέγεφ δικαιώθηκε γιατί με την σέντρα του Μλαντένοβιτς από αριστερά βρέθηκε μόνος στην περιοχή ο Γερεμέγεφ και με κεφαλιά έκανε το 2-2, έσωσε τον βαθμό για τον Παναθηναϊκό και ήταν ουσιαστικά αυτός που λύτρωσε την ομάδα του Γιωβάνοβιτς στο τέλος. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος θα πρέπει να πορευθεί για πολύ μεγάλο διάστημα πλέον τη σεζόν και χωρίς ένα από τα βασικά του γρανάδια στην άμυνα, τον Μάγνουσον, ο οποίος πέσει στη ρήξη χιαστού, τραυματίστηκε στην αρχή κιόλας του ντέρμπι με την ΑΕΚ μια εβδομάδα. Έσωσε λοιπόν το βαθμό ο Γερεμέγεφ για τον Παναθηναϊκό. Είχε και ενδιαφέρον το τρίτο ημίχρονο αυτού του παιχνιδιού. Ο Λουτσέσκου στη συνέντευξη τύπου εργοντής του ΠΑΟΚ διαμαρτυρήθηκε για κάποιες διαιτητικές αποφάσεις που κατά τη γνώμη του ευνόησαν τον Παναθηναϊκό. Του απάντησε ο Γιωβάνοβιτς λέγοντας πως ο Λουτσέσκου έχει αιμονή με τον Παναθηναϊκό από το 2022 και όλα στο κοινό τελικό κυπέλλου που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός εις βάρος του ΠΑΟΚ. Όπως και να έχει, ήταν μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου. Όμως, για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα και στο ξεκίνημα, η αλήθεια είναι ότι αυτό το αποτέλεσμα δεν άφησε καμιά από τις δύο ομάδες ικανοποιημένες, πόσο μάλλον από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός πέρασε από τα Γιάννενα, γιατί αυτή τη στιγμή η βαθμολογία γράφει πως ο Ολυμπιακός είναι πρώτος με 19 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ πήγε στους 14 με ίδια παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, επομένως ήδη είναι στο μείον 5 από την κορυφή, έτσι όπως διαμορφώνεται, ξαναλέω, πλέον το τοπίο στην βαθμολογία της Super League. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι στην τρίτη θέση με 13 βαθμούς στο μείον 6 από τον Ολυμπιακό, τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, όμως έχει να δώσει ένα παιχνίδι παραπάνω, αυτό που θα δώσει την Κυριακή που μας έρχεται, που κανονικά δεν έχουμε αγωνιστική στο πρωτάθλημα, αλλά ο Παναθηναϊκός θα δώσει το παιχνίδι που χρωστάει και είναι εντός έδρας με τον Ατρόμητο. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν αυτή τη στιγμή στο μείον 6 με παιχνίδι λιγότερο. Ο Ατρόμητος που είναι χωρίς νίκη ακόμη, προσέχει αντίπαλος του Παναθηναϊκού στην 12η θέση. Και η ΑΕΚ έχει 11 βαθμούς, αυτή τη στιγμή χάνει από τον Όφη όπως είπαμε, οπότε ό,τι όπως έχουν τα πράγματα παραμένει στους 11. Αν χάσει στο Ηράκλειο θα μείνει στο μείον 8 από την κορυφή, έχει και αυτή παιχνίδι να δώσει την Κυριακή αυτό που χρωστάει και είναι και αυτό και για την ΑΕΚ εντός έδρας με τον Πανετολικό. Εντάξει, είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς στη σεζόν, τίποτα δεν κρίνεται, αλλά ξαναλέω ότι και για τον Παναθηναϊκό και για τον ΠΑΟΚ το αποτέλεσμα στον ντέρμπι δεν άφησε κανέναν ευχαριστημένο, αυτό είναι γεγονός, και για την ΑΕΚ εννοείται πως δεν την αφήσει ευχαριστημένη το να μην πάρει κάτι από το Ηράκλειο, γιατί η ΑΕΚ έχει και την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι το πρόσφατο μεταξύ τους, έχει την ήττα από την ισοπαλία που έχει παραχωρήσει με συγχωρείτε στον Πανσεραϊκό στην πρεμιέρα και σίγουρα θα χάσει και άλλο έδαφος εάν χάσει και στο Ηράκλειο. Παρεπιπτόντως, αν ο Όφη κρατήσει αυτό το 1-0, ανεβαίνει η τέταρτος. Ο Όφη που γενικά είναι μια από τις ομάδες που έχει μας έχει απασχολήσει θετικά σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν και ήταν κάτι που οι περισσότεροι το περίμεναν. Προσπερνάει λοιπόν την ΑΕΚ, έστω και αν θα έχει παιχνίδι περισσότερο με αυτή την νίκη που προς το παρόν κρατάει στο γήπεδο του Ηρακλείου. Α, και διαβάζω εδώ ότι έχουμε πάει στο 2-0 για την ομάδα του ΟΦΗ με σκορ τον Ντικό στο 83. Επομένως, καταλαβαίνετε πως δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τα πράγματα για την ομάδα του Αλμέιδα. Και ο Όφη, που ήδη έχει μια μεγάλη νίκη, θυμίζω, φέτος, έχει νικήσει πάλι στο γήπεδό του τον ΠΑΟΚ, πάει να πάρει δεύτερο μεγάλο αποτέλεσμα κόντρα σε ομάδα του Top 4 στην Ελλάδα. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο πρωτάθλημα. Εξέλιξεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ήδη σε αυτές τις 7 πρώτες αγωνιστικές. Να δούμε και το υπόλοιπο της βαθμολογίας, μιας και αναφερθήκαμε στις πρώτες θέσεις. Από εκεί και πέρα, κάτω από την ΑΕΚ, στην έκτη θέση είναι ο Πανσεραϊκός με 9 βαθμούς, που επίσης έχει εντυπωσιάσει το ξεκίνημά του. Η ομάδα του Παμπλο Γκαρσία, νεοφώτιστη, χρόνια εμπειρία βέβαια στην πρώτη κατηγορία ο Πανσεραϊκός. Απλά πέρσι ανέβηκε ξανά από τη Super League 2. Πήρε δεύτερη συνεχόμενη νίκη. Έχει μάλλον 2 συνεχόμενες νίκες ο Πανσεραϊκός
σαν σερί αυτή τη στιγμή. 7 είναι η Λαμία με 9 βαθμούς, όσο και ο Πανσεραϊκός με παιχνίδι βέβαια παραπάνω. 8 έχει μείνει ο Άρης με 8 βαθμούς. Δεν μπορούσε να νικήσει, όπως είπαμε, την Κηφισιά. Και μεσοβδόμαδα, την περασμένη Τετάρτη, έχασε και με 4-1 από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη. Ένατος ο Αστέρας επίσης με 8, 10η Κηφισιά με 6 βαθμούς, 11ος ο Πας Γιάννενα με 5 βαθμούς. Και από εκεί πέρα στις τρεις τελευταίες θέσεις ο Ατρόμητος και ο Πανετολικός, 12ος και 13ος αντίστοιχα με 3 βαθμούς, και ο Βόλος χωρίς νίκη και αυτός με 2 βαθμούς. Την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος την έχει μακράν ο Ολυμπιακός με 22 γκολ, η αμέσως καλύτερη είναι του Παναθηναϊκού με 16. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει και την καλύτερη άμυνα με μόλις 2 γκολ παθητικό, και αυτή τη στιγμή σε αυτές τις λίγες αγωνιστικές που έχουμε παίξει στην φετινή Super League, ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο, που έχει παρουσιάσει τα πιο θετικά στοιχεία. Θα δούμε βέβαια, γιατί η σεζόν θα είναι μεγάλη. Η λογική λέει πως σε κάτι αντίστοιχο με την περσινή χρονιά τα πάντα θα κρυθούν στα play-off που έρχονται από το Μάρτιο και μετά. Αλλά και στην κανονική διάρκεια κάθε βαθμός είναι πολύτιμος, επομένως καμιά ομάδα δεν θέλει να χάσει έδαφος από τώρα. Στο ξεκίνημα έχουμε Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, αυτή που ξεκίνησε σήμερα, με πολύ σημαντικά παιχνίδια για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Champions League αύριο και μεθαύριο, αλλά φυσικά το ελληνικό ενδιαφέρον βρίσκεται στα παιχνίδια της Πέμπτης, όπως θα συμβαίνει τώρα πάντα αυτή τη χρονιά. Με την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Europa League και του Conference League, και οι τέσσερις ομάδες μας έχουν να δώσουν παιχνίδια την Πέμπτη. Δύο ομάδες πέφτουν στη μάχη στις 8 παρατέταρτο και άλλες δύο στις 10. Και να ξεκινήσουμε με το Europa League. Ο Ολυμπιακός στις 8 παρατέταρτο το βράδυ της Πέμπτης δοκιμάζεται στη Σερβία απέναντι στην Μπάτσκα Τόπολα. Ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό, έτσι όπως έχει έρθει κατάσταση στον Όμιλο μετά και την ήττα του από την Φράιμπουργκ με 2-3 στην πρεμιέρα. Μπορεί να είναι ακόμη νωρίς, αλλά εάν δεν καταφέρει να νικήσει την Τόπολα, η οποία θεωρητικά έχασε και στην πρεμιέρα του West Ham στην Αγγλία, είναι η πιο αδύναμη ομάδα του Όμιλου, τότε τα πράγματα για τον Ολυμπιακό ζορίζουν πάρα πολύ σε αυτό τον όμιλο, όχι μόνο για την υπόθεση πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa, αλλά και για την κατάληψη της τρίτης θέσης που δίνει στην ομάδα το δικαίωμα να συνεχίσει στο Conference. Ο Ολυμπιακός πρόσφατα πέρασε από τη Σερβία πολύ εύκολα από την έδρα της Τσουκαρίτσκι για τα προκριματικά του Europa League. Η Μπάτσκα Τόπολα είναι μια ομάδα αντίστοιχης δυναμικής με την Τσουκαρίτσκι. Δεν είναι μια ομάδα που μπορεί να φοβήσει τον Ολυμπιακό. Είναι θεωρητικά από τις πιο αδύναμες στο φετινό Europa League. Ο Ολυμπιακός δεδομένα έχει πολύ περισσότερη ποιότητα από την Τόπολα και πολύ περισσότερη εμπειρία. Αλλά είναι ειδικές οι συνθήκες αυτού του παιχνιδιού. Η πίεση είναι σαφώς μεγαλύτερη στα πόδια του παιχνιδιού του Ολυμπιακού μετά την ήττα της πρεμιέρας, και θα χρειαστεί σίγουρα καθαρό μυαλό και υπομονή για να φύγει ο Ολυμπιακός με το διπλό από τη Σερβία, να ρεφάρει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, την ήττα από την Φράιμπουργκ, να πάρει τους πρώτους του τρεις βαθμούς στον όμιλο, να δει και τι θα γίνει στο παιχνίδι της Φράιμπουργκ με την West Ham στη Γερμανία, που είναι πολύ σημαντικό και αυτό στην οικονομία του ομίλου, και από εκεί πέρα να πάει στα δύο κολλητά παιχνίδια με τη West Ham που έρχονται τέλη Οκτώβρη και αρχές Νοέμβρη, για να δει τι μπορεί να πάρει από την πιο δυνατή ομάδα του ομίλου θεωρητικά και ποιο θα είναι και το μέλλον του, τι μπορεί να περιμένει από αυτό τον όμιλο. Επομένως, η νίκη είναι μονόδρομος για τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι της Πέμπτης, σε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό
μάτς. Και την ίδια ώρα έχουμε την πολύ μεγάλη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άγιαξ, ένα ζευγάρι που έχουμε ξαναπεί ότι έχει αρκετά μεγάλη παράδοση στην Ευρώπη. Με τον Άγιαξ είχε παίξει η ΑΕΚ και στην πρώτη της παρουσίαση ομίλου Champions League, το μακρινό 1994, αλλά και στην τελευταία της παρουσίαση ομίλου Champions League, το 2018-2019. Η ΑΕΚ που προέρχεται φυσικά από την τεράστια νίκη στον Brighton, είχαμε πει αρκετά για το παιχνίδι αυτό στην περασμένη εκπομπή. Ένα πολύ μεγάλο διπλό από όλες τις απόψεις την βοηθάει να έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση πλέον στον όμιλο, να ταινίζει το μέλλον της με περισσότερη αισιοδοξία. Είχαμε πει βέβαια για αυτό το αποτέλεσμα ότι όσο σπουδαίο και να είναι, δεν εξασφαλίζει από τώρα τίποτα στην ΑΕΚ, ήταν μόλις η πρώτη αγωνιστική. Εύκολα μπορούν τα πράγματα να έρθουν τούμπα, γιατί ο όμιλος είναι πάρα πολύ δύσκολος με Μαρσέι, Άγιαξ και Μπράιτον. Είχαμε πει επίσης βέβαια, και είναι καλό να το έχουμε υπόψη μας, ότι η Μαρσέι και ο Άγιαξ είναι σε πάρα πολύ κακό φεγγάρι και οι δύο ομάδες. Για τον Άγιαξ είπαμε αρκετά στην περασμένη εκπομπή, βρίσκεται σε περίοδο μεγάλης κρίσης. Έχασε στο πρόσφατο κλάσικερ με 4-0 στην έδρα από τη Φέγενορντ. Ένα παιχνίδι το οποίο είχε διακοπεί και συνεχίστηκε 3 μέρες μετά, γιατί είχαν προκαλέσει ο παδί του Άγιαξ εκτεταμένα επεισόδια στη Γιώχαν Κρόιφ Αρίνα. Και μάλιστα υπήρξε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι του Άγιαξ στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα, το οποίο διακόπτεται για τελείως διαφορετικό λόγο αυτή τη φορά, γιατί τραυματίστηκε σοβαρά ο τερματοφύλακας της Βάλβαϊκ όταν έπαιξε ο Άγιαξ αυτό το Σαββατοκύριακο στην έδρα της Βάλβαϊκ. Η ομάδα του Ιάντα νικούσε με 2-3 μέχρι το σημείο της διακοπής. Πάντως κάτι που δεν το συναντάμε συχνά, δύο συνεχόμενα μάτς μιας ομάδας να διακόπτονται. Εν μέσω πολλών προβλημάτων πάει ο Άγιαξ στην Οπαπαρίνα να παίξει με την ΑΕΚ, η οποία μέσα στην έδρα της δεν έχει να φοβηθεί τίποτα μπροστά στον κόσμο της. Σίγουρα είναι μια ομάδα που στερείται ευρωπαϊκών εμπειριών η ΑΕΚ, και ο Αλμέιδα ο ίδιος σαν προπονητής. Σίγουρα η εμπειρία παίζει ρόλο σε τέτοια παιχνίδια. Το είδαμε, ας πούμε, και το παιχνίδι στον Brighton, όπου η Brighton πλήρωσε το ότι δεν είχε παίξει ποτέ σε ευρωπαϊκό παιχνίδι και δεν περίμενε, ευνηδιάστηκε από τον τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΚ του Αλμέιδα. Εν πάση περιπτώσει, το ότι η ΑΕΚ συναντά τον Άγιαξ σε μια τόσο δύσκολη στιγμή για το Ολλανδικό Σωματείο είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία για την Ένωση να κυνηγήσει το καλύτερο δυνατό σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί όχι να κάνει το 2-2 στον όμιλο και από εκεί και πέρα να μιλάμε από τελείως διαφορετική βάση. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ έχει προβλήματα τραυματισμών. Ας πούμε, σήμερα στο Ηράκλειο, σε ένα παιχνίδι το οποίο χάνει, όπως είδαμε, δεν είχε πολύ σημαντικούς παίκτες, όπως τον Βίντα, όπως τον Λιβάη Γκαρσία, όπως τον Άμραμπατ. Και πρέπει να δούμε αν θα έχει διαθέσιμο στους παίκτες αυτούς στο μάτς με τον Άγιαξ και σε τι επίπεδο ετοιμότητας θα είναι αυτή. Και επίσης δεν πρέπει να υποτιμάμε ποτέ μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Άγιαξ σε ό,τι κατάσταση και να είναι, γιατί πάντα αυτές οι ομάδες βρίσκουν τρόπο να αντιδρούν στα δύσκολα. Λοιπόν, επομένως, δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια σε 8 παρατέρτο, Μπατς Κατόπολο Ολυμπιακός και ΑΕΚ Άγιαξ. Μιλάω πάντα για ό,τι έχει ελληνικό ενδιαφέρον. Και πάμε στις 10, όπου έχουμε τη δοκιμασία του Παναθηναϊκού στο Ισραήλ κόντρα στη Μακάμπι Χάιφα. Ο Παναθηναϊκός παρεπιπτόντως έμαθε ότι την περασμένη Παρασκευή ότι δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιήσει το ΑΚΑ για τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια και δεν μπορεί να υπάρξει κάποια αθλητική δραστηριότητα στο κεντρικό στάδιο του ΑΚΑ ούτε και στο ποδηλατοδρόμιο για το επόμενο, κανείς δεν ξέρει, διάστημα, πόσο θα είναι, λόγω του προβλήματος συστατικότητας που φανέρωσε μια μελέτη στο στέγαστρο Καλατράβα. Επομένως, ο Παναθηναϊκός είναι σε αναζήτηση έδρας για τα εντός έδρας ευρωπαϊκά του παιχνίδια, εκτός και αν η UEFA δώσει το πράσινο φως για να χρησιμοποιηθεί η Λεωφόρος, όπως και κάποτε, σαν έδρα του και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πάντως, για την ώρα, την Πέμπτη, ταξιδεύει ο Παναθηναϊκός, πάει στο Ισραήλ να παίξει με τη Μακάμπι. Από τις Ισραηλινές ομάδες, το έχουμε ξαναπεί, οι ελληνικές δεν έχουν και τις καλύτερες των αναμνήσεων. Η αλήθεια είναι αυτή. Θα προσπαθήσει λίγο να σπάσει την αρνητική παράδοση ο Παναθηναϊκός. Ας ελπίσουμε πως θα τα καταφέρει. Ο Παναθηναϊκός έχει παρακαταθήκη την πολύ μεγάλη νίκη που πήρε στην πρεμιέρα με τη Villarreal στο τελευταίο, όπως αποδείχθηκε, παιχνίδι που έδωσε το ΑΚΑ φέτος για την Ευρώπη.
Με αυτούς τους τρεις βαθμούς ο Σακούλη κόντρα στην πιο δυνατή ομάδα του ομίλου, ο Παναθηναϊκός μπορεί να ορίζει τη μοίρα του καλύτερα. Και το γεγονός ότι παίζει τώρα με την θεωρητικά πιο αδύναμη του ομίλου μπορεί να του δώσει ένα βαντάζ, να ψάξει μια δεύτερη νίκη και να είναι καβάλα στάλογο ήδη από τις πρώτες δύο αγωνιστικές στον όμιλο του Europa League και να έχει ως στόχο ακόμη και την πρόκριση στην επόμενη φάση σε έναν όμιλο που αρχικά από την κλήρωση όπως και της ΑΕΚ φαινόταν πάρα πολύ δύσκολος. Δεν είναι εύκολο το παιχνίδι στο Ισραήλ. Η Μακάμπη έχει μια πολύ καλή έδρα. Δεν έδειξε κάτι το τόσο τρομερό σαν ομάδα στο πρώτο της παιχνίδι πάντως στο Europa. Ιτήθηκε με 3-0 από τη Ρεν, την άλλη ομάδα του ομίλου. Είναι ένα παιχνίδι στα μέτρα του Παναθηναϊκού. Ας ελπίσουμε πως η ελληνική ομάδα θα βρει τον τρόπο να πάρει ένα ακόμη καλό αποτέλεσμα. Ας ελπίσουμε πως θα έχουμε μια πολύ ωραία βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο την Πέμπτη, όπως είχαμε και την προπερασμένη Πέμπτη, με 3 νίκες σε 4 παιχνίδια. Η Ελλάδα πήρε 1.200 βαθμούς στην κατάταξη της UEFA μέσα σε ένα βράδυ. Μην ξεχνάμε, μόνο ο Ολυμπιακός τη χάλασε τη δουλειά, για να το πούμε έτσι, με την ίδια του από την Φράιμπουργκ. Τώρα μια γερμανική ομάδα θα ξανάρθει στην Ελλάδα, αλλά αυτή τη φορά θα πάει στην Τούμπα. Αυτή τη φορά είναι η Άιντραχτ. Αυτή τη φορά θα παίξει με τον ΠΑΟΚ, η Άιντραχτ Φραγκφούρτης, ίδια ώρα με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, στις 10 ώρα για τη δεύτερη αγωνιστική του Conference League. Ο ΠΑΟΚ, θυμίζω ότι νίκησε με 3-2 στο Ελσίνκι στην Φινλανδία, στην πρεμιέρα του. Έκανε αυτό που έπρεπε δηλαδή, γιατί είναι σε έναν όμιλο που είναι αρκετά στα μέτρα του. Νίκησε την Ελσίνκη θεωρητικά την πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου. Υπάρχει και η Αμπερντίν, μην ξεχνάμε, στον όμιλο. Και τώρα παίζει με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης που έχει τον πρώτο λόγο πάντα θεωρητικά για την κατάληψη της πρώτης θέσης στον όμιλο. Νίκησε με 2-1 την Αμπερντίν η Άιντραχτ παρεμπιπτόντως στο μάτς της δικής της πρεμιέρας. Η Άιντραχτ δεν είναι η ομάδα που κατέκτησε το Europa League το 2022. Έχει αλλάξει αρκετά σαν ομάδα από τότε. Και στην Γερμανία, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, δεν έχει ξεκινήσει ιδιαίτερα θετικά την πορεία της. Είναι στη μέση, είναι στην ένατη θέση. Έχει αρκετές ισοπαλίες. Έχει 4 ισοπαλίες στα πρώτα 6 παιχνίδια στην Bundesliga. Προέρχεται πάντως από ήττα, λίγο πριν ταξιδέψει στην Τούμπα, από την Wolfsburg. 2-0, σε ένα μάτς που έμεινε και με 10 παίχτες. Ο ΠΑΟΚ δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση. Το έδειξε και στο πρόσφατο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όπου στις λεπτομέρειες έχασε την νίκη. Σκοράρει αρκετά στα παιχνίδια του από το μάτς στο Ελσίνκι και μετά. Έχει αναδείξει αρκετούς προαγωνιστές και πάει με ψυχολογία σίγουρα, αν και το γκολ του Γερεμέγεφ, όπως είπαμε προηγουμένως στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, θα έκοψε τα φτερά κάπως των παικτών του ΠΑΟΚ που κρατούσαν γερά την νίκη μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αλλά σίγουρα θα πάει με μια ψυχολογία πως μπορεί να πάρει πράγματα από το παιχνίδι με την Άιντραχτ, έστω και αν πάντα είναι δύσκολο όταν παίζεις με μια γερμανική ομάδα, πάντα είναι δύσκολο όταν παίζεις με μια ομάδα από τα προηγμένα πρωταθλήματα και το έζησε αυτό από πρώτο χέρι και ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι με τη Φράιμπουργκ, στο οποίο βέβαια γίνανε διάφορα για να φτάσει η Φράιμπουργκ να πάρει το διπλό, αλλά ποτέ δεν είναι απλά αυτά τα παιχνίδια, πάντα έχουν το δικό τους υψηλό συντελεστή δυσκολίας. Για να δούμε λοιπόν ποιος θα είναι ο απολογισμός μας αυτή τη φορά στα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων σε Europa League και Conference League. Αναμένεται μια πολύ ενδιαφέρουσα Πέμπτη, όπως θα είναι όλες όσες έχουμε τώρα δράσεις στα ευρωπαϊκά κύπελα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, και ελπίζουμε στην καλύτερη δυνατή συγκομιδή ξανά, κάτι αντίστοιχο με την πρώτη αγωνιστική και γιατί όχι και ακόμη καλύτερο.
Λοιπόν, κάνοντας μια βόλτα στα γήπεδα αυτό το Σαββατοκύριακο, θα ξεκινήσουμε από την Αγγλία και δεν μπορούμε να μην σταθούμε στο μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής, σίγουρα στο Tottenham Liverpool. Η Tottenham νίκησε με 2-1 χάρη σε ένα αυτό γκολ του Matip στο εκτό λεπτό των καθυστερήσεων σε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι, το οποίο βέβαια αμαυρώθηκε από μια απίστευτη απόφαση διαιτητική εις βάρος της Liverpool, μια λάθος λειτουργία του video assistant referee, του VAR, ένα πεντακάθαρο γκολ του Diaz για τη Liverpool, το οποίο φάνηκε από το VAR ότι δεν υπήρχε καμία περίπτωση offside, και όμως ο διαιτητής το ακύρωσε, μια λάθος συνεννόηση, αν υπήρξε κάποια συνεννόηση, μεταξύ του ανθρώπου που χειρίζεται το VAR και του διαιτητή της αναμέτρησης. Ουσιαστικά ακυρώθηκε κανονικό γκολ στη Λίβερπουλ και από εκείνη τη στιγμή και μετά φυσικά είναι πυρ και μανία οι άνθρωποι της ομάδας του Merseyside με τους αρμόδιους διαιτητή και χειριστή VAR, οι οποίοι τιμωρήθηκαν από την αρμόδια αρχή, αλλά φυσικά αυτό δεν μπορεί να είναι παρηγοριά σε μια ομάδα η οποία αδικήθηκε κατάφορα σε ένα παιχνίδι που η Λίβερπουλ έμεινε και με 9 παίχτες λόγω της αποβολής του Curtis Jones με απευθείας κόκκινη και του Ζώτα με 2 κίτρινες. Και εντάξει, αν οι κάρτες αυτές σίγουρα μπορεί να πει κάποιος πως ήταν σωστές, τότε αυτό που έγινε με το VAR για το επίπεδο της Αγγλίας, και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται λάθος με VAR στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ήταν ένα πάρα πολύ σοβαρό λάθος, αν μη τι άλλο, και που μάλιστα στο κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Premier League. Του να μην είχε ανοίξει για την ιστορία να πούμε το σκορ με τον Σον στο 36, ο οποίος σκοράρει κατά ρηπάς από τη στιγμή που έφυγε ο Κέιν και είναι ο παίκτης που ηγείται αυτής της νέας εποχής στην Tottenham. Η Liverpool, έστω και με 10 παίκτες, βρήκε τον τρόπο να ισοφαρίσει με γκολ του Χάκπο στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Ήρθε αυτό το γκολ για την Tottenham με το αυτογκολ του Matip στην τελευταία φάση του match, και ενώ η Liverpool αμυνόταν με 9 παίκτες, ήταν στο τσάκ η Liverpool να πάρει βαθμό, ηρωικό βαθμό, μέσα στο γήπεδο του Tottenham. Αλλά τελικά δεν κατέστη αυτό εφικτό και τότε να πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη που, ξαναλέω, αμαυρώθηκε από την απόφαση αυτή του VAR. Χαρακτηριστικό αυτής της αγωνιστικής στην Αγγλία ήταν οι δύο ήττες των ομάδων του Manchester. Η United, που έχει αρχίσει κάκιστα, έχασε μέσα στο Old Trafford από την Crystal Palace με 1-0, και η City μετά το 6-6 υπέστη την πρώτη ήττα στο Μολυνό από τη Wolves με 2-1, με αυτόν τον γκολ του Diaz. Σοφάρισε προσωρινά με φοβερή εκτέλεση φάουλ του Alvarez, αλλά ο Χουάνκ στο 66 έκανε το τελικό 2-1 για τη Wolves. Η Arsenal πήρε νίκη με 0-4. Σήμερα, να πούμε, παίζει η Chelsea με τη Fulham στην έδρα της Fulham, σε παιχνίδι που ξεκινάει στις 10, που έχει ξεκινήσει δηλαδή ήδη τώρα. Και σίγουρα το αποτέλεσμα της αγωνιστικής ήταν το 6-1 της Aston Villa κόντρα στην Brighton. Η Brighton, η οποία αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που έχασε από την AEK πριν από 2 εβδομάδες, δεν έχει σταυρώσει αποτέλεσμα, εκτός από μια νίκη κόντρα στην Bournemouth. Έχει 2 ήττες, αν δεν κάνω λάθος, στην Αγγλία, και αποκλεισμό από το League Cup κιόλας. Να το δω κιόλας για να το σιγουρέψω. Έχει τον αποκλεισμό από την Chelsea στο League Cup και την ήττα με 6-1, που δεν ήταν καθόλου μικρή, από τη Villa. Έχει διάμεσα μόνο μια νίκη με την Bournemouth. Δεν το λες ότι είναι στο καλύτερο φεγγάρι η Brighton αυτή τη στιγμή, τις τελευταίες 2 εβδομάδες. 6 γκολ λοιπόν για τη Villa κόντρα σε μια πιο φορμαρισμένες ομάδες της Αγγλίας. Με hat-trick του Watkins, και η Villa είναι μια εντυπωσιακή ομάδα φέτος, με τον Unai Emery στον πάγκο, και μπήκε προς στιγμή τετράδα η Villa με την νίκη αυτή. Βέβαια, στη συνέχεια ανοίξε και η Tottenham και η Arsenal, και ανέβηκαν στη δεύτερη θέση μόλις το -1 από τη City, να πούμε, στην βαθμολογία του αγγλικού πρωταθλήματος. Η Liverpool έμεινε με την ήττα στους 16 και στο -2 από τη City, αλλά γίνεται μεγάλη μάχη σε όλα τα μέτωπα στην Αγγλία, εννοείται. Και η Newcastle, να πούμε, πως πέτυχε την τρίτη συνεχόμενη της νίκη στην Αγγλία και κράτησε ξανά το 0. Αλλά ξαναλέω ότι όλα επισκιάστηκαν σε αυτή την αγωνιστική από το τρομερό, το πολύ σοβαρό λάθος που έγινε στο VAR. Από εκεί και πέρα, στην Ισπανία είχαμε νίκες και για την Ατλέτικο, με ανατροπή μάλιστα κόντρα στην Κάντιθ, και για την Μπαρτσελώνα.
η οποία το Σάββατο, την Παρασκευή το βράδυ, νίκησε με 1-0 τη Σεβίλη με αυτόν τον γκολ του Ράμος μάλιστα. Και για τη Ρεάλ, η οποία είχε δύσκολη αποστολή. Έπρεπε να παίξει στην έδρα τη πολύ φορμασμένη Ζιρόνα, που δεν είχε ήττα ακόμη Ζιρόνα και μάλιστα ήταν στις πρώτες θέσεις και παραμένει στις πρώτες θέσεις του αθλήματος. Αλλά νίκησε με 3-0 η Ρεάλ, χάρη σε δύο γρήγορα γκολ του Χωσέλου και του Τσουαμενί και ένα ακόμη του Μπέλεχαμ, ο οποίος είχε και άσιστ αυτό το παιχνίδι, βγήκε με πίσω το παιχνίδι και είναι, συνεχίζει την απίστευτη κίνησή του. Έχει 6 γκολ ήδη στο Ισπανικό Πρωτάθλημα με την Ρεάλ Μαδρίτης και 7 σε όλες τις διοργανώσεις, εάν συνυπολογίσουμε και το γκολ του με την Ουνιόν Βερολίνου πάλι στα τελευταία λεπτά στο Champions League. Δυνατό παιχνίδι να πούμε είχαμε και στη Γερμανία με την Λειψία και την Bayern έχοντας ισόπαλες 2-2. Η Bayern δεν ξεκίνησε καθόλου καλά το match. Βρέθηκε πίσω σκορ με 2-0, αλλά το ισορρόπησε στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφερε με εύστοχο πέναλτι του Kane και άλλο ένα γκολ του Sané, ο οποίος ήταν και αυτός που κέρδισε το πέναλτι, να ψώσει τον βαθμό. Σε ένα γερμανικό πρωτάθλημα στο οποίο πρώτη είναι η Bayer Leverkusen μαζί με την Bayern. Μάλλον όχι, με συγχωρείτε. Μαζί με την Stuttgart είναι στις πρώτες δύο θέσεις και η Leverkusen είναι μόνη πρώτη. Η φοβερή ομάδα του Alonso που νίκησε και την Mainz αυτή την αγωνιστική. Η Stuttgart είναι δεύτερη με 15 βαθμούς και η Bayern έχει όσους και η Dortmund στην τρίτη θέση με 14 βαθμούς και η Λειψία με 13. Πολύ λεπτές ισορροπίες στην Γερμανία. Και στην Ιταλία είχαμε νίκες και για την Inter με καρέ μάλιστα του Λαουτάρο Μαρτίνες στην έδρα της Αλερνιτάνα, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή πρέπει να πούμε και έγινε ο πρώτος παίχτης στην ιστορία της Serie A που βάζει 4 γκολ ερχόμενος από τον πάγκο. Λαουτάρο Μαρτίνες πραγματοποιεί φοβερές εμφανίσεις στο ξεκίνημα της σεζόν και έχει ήδη 9 γκολ, είναι πρώτος σκόρερ στο καμπιονάτο. Νίκη και για τη Μίλαν στο μεγάλο ντέρμπι κόντρα στη Λάτσιο με τα γκολ του Πούλισικ και του Οκαφόρ στο δεύτερο ημίχρονο. Νίκη και για την Νάπολη με 4-0 στην έδρα της Λέτσε. Νίκη και για τη Ρώμα που δεν την έχει ξεκινήσει καλά με 2-0 κόντρα στη Φροζινόνε. Αταλάντα Γιουβέντους που ήταν το πιο δυνατό παιχνίδι μαζί με το Μίλαν Λάτσιο της αγωνιστικής έμεινε στο 0-0. Στην Ιταλία πρώτες δύο θέσεις είναι η Ίντερ και η Μίλαν με 18 βαθμούς. Η Νάπολη έχει 14, όσως και η Γιουβέντους. Και αυτή τη στιγμή διεξάγεται το Φιωρεντίνα Κάλιαρη και είναι 1-0 το σκορ για τους Βιόλα που και αυτοί είναι αρκετά ψηλά στη βαθμολογία. Να δούμε τι έγινε στο Ηράκλειο. Είναι τελικό σκορ το ΟΦΙΑΕΚ 2-0 με γκολ του Φελίπε στο 5 και του Ντικό στο 83. Επομένως είναι και οριστικό. Μεγάλη νίκη για τον ΟΦΙ. Δεύτερη, όπως είπαμε, μετά την νίκη με τον ΠΑΟΚ. Κρατάει την ΑΕΚ πιο χαμηλά στη βαθμολογία, την προσπερνάει στη βαθμολογία. Χάνει έδαφος η Ένωση που είναι στο μείον 8 από την κορυφή. Πολύ μεγάλο σκορ, πολύ μεγάλο αποτέλεσμα ξαναλέω για την ομάδα του ΟΦΗ. Και να δούμε λίγο τι παιχνίδια μας περιμένουν στο Champions League, λίγο πριν κλείσουμε για σήμερα την εκπομπή μας. Όπως είπαμε, αύριο και μεθαύριο έχουμε μάτς της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League. Αύριο νωρίς δύο παιχνίδια, Union Βερολίνου Μπράγκα για τον όμιλο στον οποίο βρίσκεται η Real με την Νάπολη και Red Bull Salzburg Real Sociedad. Και στις 10 Inter Benfica, ωραίο παιχνίδι, δυνατό παιχνίδι. Benfica έχασε στην πρεμιέρα από τη Salzburg, θυμίζω. Η Inter είχε φέρει 1-1 στο Σαν Σεμπαστιάν με τη Sociedad. Eindhoven Σεβίλη. Κοπεχάγη, Μπάγερ Μονάχου, Manchester United, Γαλατά Σαράι. United θα ψάξει εδώ την πρώτη της νίκη μετά την ήττα στο συναρπαστικό παιχνίδι το 4-3 στο Μόναχο, κόντρα στους Βαβαρούς. Και το μάτς που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της Τρίτης, Νάπολη, Ρεάλ Μαδρίτης. Δύο ομάδες οι οποίες νίκησαν στην πρεμιέρα τους στον Όμιλο. Η Νάπολη την Μπράγκα εκτός έδρας, η Ρεάλ την Ουνιόν Βερολίνου στον Μπερναμπέου. Και διασταυρούν τώρα τα ξύφη τους στη μεγάλη μάχη του Diego Armando Maradona. Και Lance Arsenal επίσης έχει το μενού την Τρίτη. Και πάμε στο πρόγραμμα της Τετάρτης, όπου έχουμε το Ατλέτικο Μαδρίτης Feyenoord και το Adverb Shakhtar Donetsk νωρίς, 8 παρατέταρτο. Και 6 παιχνίδια ακόμη στις 10, Ερυθρός Αστέρας Young Boys, Dortmund Milan και Newcastle Paris Saint-Germain. Τα δύο αυτά παιχνίδια είναι για τον απίστευτα αμφίροπο αυτό όμιλο. Όπου θα έχουμε κάθε αγωνιστική δύο ντέρμπι εκεί.
τραβάει τα βλέμματα και το μάτς στην Βεσταλία, αλλά και το μάτς του St. James Park που φιλοξενεί μετά από 20 χρόνια και κάτι μάτς Champions League. Λειψία Manchester City, η δοκιμασία της ομάδας του Guardiola στην Γερμανία. Πόρτο Μπαρτσελώνα, και οι δύο αυτές ομάδες νίκησαν στην πρεμιέρα τους σπουδαίο παιχνίδι και αυτό στην Πορτογαλία. Και Celtic Lazio, όλα αυτά την Τετάρτη στις 10. Αυτά λοιπόν έχει το πρόγραμμα του Champions League αυτή την αγωνιστική. Να πάμε λίγο και σε ρυθμούς μπάσκετ. Όπως είπαμε, είχαμε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου τον τελικό του Super Cup Ελλάδος ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Το Super Cup, το οποίο είναι μια διοργάνωση πιο πολύ εθνοτυπική, που ανοίγει ουσιαστικά την μπασκετική σεζόν. Αλλά το γεγονός ότι έπαιζε ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό και το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός παρουσιάζεται τόσο πολύ ενισχυμένος φέτος, τράβηξε το βλέμμα φυσικά όσον αφορά το μπασκετικό επίπεδο σε αυτό το παιχνίδι κόντρα των δύο αιωνίων. Τελικά το ντέρμπι ήταν ντέρμπι μόνο στα χαρτιά, γιατί ο Ολυμπιακός πραγματικά στραγγάλισε τον Παναθηναϊκό σε όλα τα σημεία του αγώνα, σε όλα τα σημεία του γηπέδου, νίκησε με το τελικό εντυπωσιακό 75-51. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο στο ημίχρονο του ήταν 35-11, σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός σκόραρε μόλις 4 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, 7 μόλις στο δεύτερο, και αν δεν κάνω λάθος, σε όλο το πρώτο ημίχρονο είχε μόνο 3 σούτ εντός παιδιάς. Ο Παναθηναϊκός πολυδιαφημισμένος φέτος, με Λεσόρ, με Ερναγκόμεθ, με Σλούκα, με επιστροφή Παπαπέτρου, με Αταμάν προπονητή. Ένας Παναθηναϊκός που έχει πολύ υψηλές βλέψεις τη φετινή χρονιά. Και όμως ο Ολυμπιακός έδειξε ότι είναι περισσότερο ομάδα σε αυτό το σημείο της σεζόν. Έχει περισσότερη ομοιογένεια, χωρίς να έχει κάνει τις εντυπωσιακές μεταγραφές, πέρασε εντάξει από την επιστροφή του Μιλουτίνοφ που είναι πολύ σημαντική. Μπόρεσε πολύ εύκολα να νικήσει τον Παναθηναϊκό και να πάρει το πρώτο τρόπαιο της σεζόν, το Super Cup. Βέβαια, αυτή η νίκη του Ολυμπιακού και ο τρόπος με τον οποίο ήρθε δεν σημαίνει κάτι. Δεν έχει κερδίσει κάτι ο Ολυμπιακός πέρα από τις αρχικές εντυπώσεις και ένα τρόπο του Super Cup με την νίκη αυτή. Ούτε ο Παναθηναϊκός έχει χάσει κάτι, έχει πάει στράφη όλη η σεζόν, ας πούμε, να φέρουμε την καταστροφή με αυτή την πολύ κακή αλήθεια εμφάνιση στο γήπεδο της Ρόδου. Η σεζόν μόλις τώρα ξεκινάει, είναι τεράστια. Υπάρχουν άπειρα παιχνίδια για EuroLeague πρωτάθλημα, κύπελο, και μάλιστα και μεταξύ τους θα παίξουν πάρα πολλά μάτς ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό φέτος. Υπάρχει, θυμίζω, και το νέο σύστημα της Basket League, όπου μετά την κανονική διάρκεια έχουμε και ένα μίνι πρωτάθλημα πριν πάμε στα play-off. Επομένως, δεν θα πρέπει να βγουν πολύ βιαστικά συμπεράσματα. Money-money έχουμε δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι, πάρα πολύ πιο σημαντικό φυσικά αυτή τη φορά. Η πρεμιέρα της EuroLeague έρχεται την Παρασκευή αυτή, 6 Οκτωβρίου, και το βράδυ της Παρασκευής στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων έχουμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Τα έφερε έτσι η μοίρα ώστε στην πρεμιέρα της νέας Ευρωλίγκας να τα πούν οι δύο αιώνιοι μεταξύ τους. Και φυσικά αυτό το παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ διαφορετικό σε σχέση με τον τελικό του Super Cup. Νέο Ολυμπιακός έχει προβάδισμα, γιατί είναι μια ομάδα, ξαναλέω, πιο δεμένη σε αυτό το σημείο της σεζόν. Είναι παίχτες
αρκετό καιρό μαζί. Ο Παναθηναϊκός έχει αρκετούς νέους παίχτες και νέο προπονητή και θα πρέπει, θα περάσει σίγουρα ένα χρονικό διάστημα μέχρι να αφομοιώσουν οι παίχτες τη φιλοσοφία του. Αλλά ξαναλέω ότι είναι ακόμα αρχή και τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν σίγουρα μέσα στη χρονιά. Τραβάει τα βλέμματα πάντως αναμφισβήτητα το παιχνίδι της Παρασκευής, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο ΆΚΑ. Είναι μια δυναμική εκκίνηση και για τις δύο για την φετινή Ευρωλίγκα, όπου και οι δύο ομάδες έχουν μεγάλες βλέψεις. Ευχόμαστε να είναι και οι δύο στο τέλος στο Final Four. Παναθηναϊκός επιθυμεί διακαώς την επιστροφή του σε αυτό ξανά μετά το 2012. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια για μια ομάδα στον Παναθηναϊκό που είναι μακριά από το Final Four. Και ο Ολυμπιακός τις τελευταίες δύο χρονιές έχει σταθεί πολύ άτυχος, ήταν στα Final Four, έχασε για ένα σούτ ουσιαστικά την πρόκριση στον τελικό το 22 και για ένα σούτ το τρόπαιο στον τελικό πριν από λίγους μήνες στο Κάουνας από το καλάθι αυτό το buzzer beater του Γιούλ κόντρα στην Real Madrid. Αλλά ελπίζουμε να έχουν μια καλή πορεία και οι δυο τους στη φετινή EuroLeague και να τους δούμε πρωταγωνιστές μέχρι το τέλος. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η εβδομάδα είναι γεμάτη με πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Champions League, Europa, παιχνίδια ευρωπαϊκά των ελληνικών ομάδων, μεγάλο ντέρμπι στο μπάσκετ την Παρασκευή. Και το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται έχουμε παιχνίδια για το εξωτερικό βέβαια, για τα μεγάλα πρωταθλήματα, όχι για την Ελλάδα, εκτός από τα μάτς της ΑΕ και του Παναθηναϊκού που τα χρωστάνε. Επομένως και στην εκπομπή της επόμενης Δευτέρας, που θα τα ξαναπούμε εδώ βραδάκι έτσι κατά τις 9, θα έχουμε να συζητήσουμε αρκετά πράγματα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό βράδυ Δευτέρας και μια πολύ καλή εβδομάδα και εμείς τα ξαναλέμε σε μια εβδομάδα ξανά εδώ από τη συχνότητα του NSTV. Ο Ανδρέας Λεκάκης ήταν μαζί σας, να είστε καλά. Καλό βράδυ, γεια.